Καλησπέρα κύριε Σιαδήμα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, δύσκολη η σημερινή κατάσταση. Αυτά το είχαν προναγγείλει οι Τούρκοι και όλα αυτά σε μια περίοδο που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να πανηγυρίζουμε σήμερα για πολλούς. Βέβαια, θα πούμε και οι οικονομολόγοι μας σε λίγο, ο κύριος Τρεβελάκης και ο κύριος Χαριτάκης, σε σχέση με τα αποτελέσματα που πήραμε από τις Βρυξέλλες. Γιατί η Ελλάδα δεν έχασε χρήματα σε σχέση με αυτά που είχαν προϋπολογιστεί τα 32 δισεκατομμύρια, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μειώθηκε κατά 100 δισεκατομμύρια το ποσό των επιχορηγήσεων. Είναι μια τεράστια επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης, αναμφίβολα, και βεβαίως είναι και μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Και όπως βγάλαμε στην ανακοίνωση, δεν θα πρέπει να χαθεί και αυτή η ευκαιρία. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Είναι μια ευκαιρία μέσα σε αυτή την μαυρίλα, και δεν εννοώ με τον Ερντογάν, την οικονομική που έφερε και άλλες αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις ο κορονοϊός, να αλλάξει όψη η Ελλάδα, αν αυτά τα χρήματα διοχετευτούν με τον σωστό τρόπο. Είναι όμως μια ευκαιρία, επαναλαμβάνω, ότι ξέρετε, μετά από μια δεκαετία συνεχών προβλημάτων, με προβλήματα τεράστιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο ανάπτυξης. Η άποψή μας λοιπόν ότι αυτά πρέπει να δώσουν ένα σχέδιο ανάπτυξης, ανάταξη της οικονομίας, στη νέα εποχή που μπαίνουμε, και άρα θα πρέπει να δούμε τον τρόπο που θα αναπτυχθεί η χώρα μας και να μην αναπτύσσεται όπως αυτή τη σήμερα πρόχειρα και παντού. Ξέρετε όμως, το τίτλος των χρημάτων που παίρνουμε είναι κορονοϊός. Ναι. Τα παίρνουμε για τον κορονοϊό. Άρα θα ζητούσα η κυβέρνηση, και θα την παρακαλέσω να μην ξεχνάει, ότι τα χρήματα αυτά δίνονται για τις επιχειρήσεις που σήμερα δεν αντέχουν τον κορονοϊό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που είναι το 99%, και άρα θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτό. Και ακόμη να πω ότι τα χρήματα αυτά τα περιμένουμε με το καλό του χρόνου. Καλά, και κυρίως μετά τον Ιούνιο. Έχουμε ένα μεγάλο διάστημα μέχρι τότε. Θα πρέπει να αντέξουν οι επιχειρήσεις, ναι, για να μπορέσουν να δούμε τα θετικά αποτελέσματα όλης αυτής της ανάταξης οικονομίας. Για να το λέω. Κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Ναι, κοιτάξτε, ο καθηγητής νομίζω έχει αναλύσει τα χρήματα αυτά. Βεβαίως, αν ισχύει αυτό το ότι θέλει το 50% από τις επιχειρήσεις, είναι πραγματικά. Ούτε εγώ το γνώριζα, ομολογώ. Γι' αυτό καλά κατά εγώ δεν το γνωρίζω. Αν είναι έτσι όπως το λέει όμως, πραγματικά είναι χρήματα τα οποία μόνο στις τσέπες των μικρομεσαίων δεν θα πάνε. Εγώ θα έλεγα το εξής. Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει μια απόσταση μέχρι τότε, θα πρέπει, κύριε Σιαδήμα, να πούμε, όπως σας είπα, πολύ θετικό όταν έρθουν, αλλά για να φτάσουμε μέχρι εκεί έχει μεγάλη απόσταση. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι τα νέα στοιχεία που βλέπουμε στην οικονομία, γιατί αυτό είναι κάτι που θα δούμε ακριβώς τι λέει όταν έρθει η ώρα, δείχνουν ότι 100.000 λουκέτα που είπαμε στην προηγούμενη φορά στην εκπομπή σας θα είναι το πολύ καλό νούμερο. Δηλαδή η εικόνα που υπάρχει είναι τραγική στην οικονομία, ακριβώς για τους λόγους που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι επηρεαζόμαστε από τον τουρισμό. Άρα πιστέψτε με ότι αν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, ξέρετε, όταν έρθουν τα λεφτά θα έχουμε, επιτρέψτε μου, πολλά οικονομικά πτώματα, πολλές επιχειρήσεις και πολλούς άνεργους που θα πρέπει να έχουμε δει μέχρι τότε τι κάνουμε. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να λέω μπράβο αν έρθουν τα χρήματα, αλλά πρέπει για να φτάσουμε εκεί να διανύσουμε ένα χρόνο. Και σε αυτό το χρόνο πρέπει να δοθούν λύσεις άμεσα. Αυτή είναι και η λογική των προτάσεων που καταθέσαμε αυτές τις μέρες. Σε όλα τα υπόλοιπα κρατάω τις επιφυλάξεις, όπως πάντα λέμε, όπως ακούστηκαν είναι καλά, αλλά αν ισχύονται αυτά που λέει ο κ. Καθηγητής, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή πρέπει στο τέλος να δούμε πόσα χρήματα θα φτάσουν, όπως σωστά είπε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αιγαίο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ και σε εσάς. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Λοιπόν, κύριε Χατζη Θεοδοσίου, το θέμα είναι τι γίνεται στην αγορά. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Νίκο Χαριτάκη, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τι γίνεται στην αγορά. Η αγορά θα λάβει αυτό το μήνυμα και τι εννοώ. Εγώ λέω, πάμε στο θετικό σενάριο. Ότι αυτά τα 72 δισεκατομμύρια είναι ένα πολύ καλό μήνυμα. Η υπόθεση είναι ότι θα έρθουν σε ένα χρόνο στο καλύτερο σενάριο. Στο ενδιάμεσο, η ελληνική οικονομία πρέπει να δείξει αντοχές, πρόεδρε. Έτσι δεν είναι. Η υπόθεση είναι με ποιο τρόπο. Να αντέξουμε δηλαδή ένα ακόμα χρόνο. Γιατί θα πέσουν τα χρήματα στην αγορά. Η υπόθεση είναι όμως να αντέξουμε μέχρι το επόμενο 9 μήνο που θα πέσουν τα χρήματα στην αγορά. Και όλα αυτά με την ευχή ότι το φθινόπωρο δεν θα έχουμε ισχυρό κύμα κορονοϊού. Βλέπεις τώρα τι γίνεται αυτή την περίοδο. Είμαστε στα όρια. Καθυστερήσεις παίζουμε με τον κορονοϊό. Κοιτάξτε, οι προϋποθέσεις, βάλατε εσείς προϋποθέσεις που είναι έτσι όπως ακριβώς αναφέρετε. Δηλαδή, όντως είναι θετικό μήνυμα ότι θα έρθουν χρήματα στη χώρα μας. Ακόμη και με όλα τα θέματα που έβαλε ο καθηγητής. Mm-hmm. Σας λέω όμως, κύριε Σιαδήμα, αυτά θα έρθουν μετά από ένα χρόνο. Και πρέπει να δούμε τι κάνουμε ένα χρόνο. Και όταν έρθουν αυτά, θα πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Σήμερα λοιπόν πρέπει να δούμε ποια είναι η εικόνα. Η εικόνα σήμερα στην αγορά είναι 40% ξενοδοχείων κλειστά. 40% της εστίας δεν έχει καν ανοίξει. Τα έσοδα του τουρισμού θα είναι στην καλύτερη περίπτωση, όπως το ξέρουμε και το ξέρουμε όλοι, όχι παραπάνω από το 30% των περσινών. Θα λείψουν από την αγορά πάνω από 20 δις, δηλαδή ύφεση έχουμε πάνω από 10% του ΕΕ.
Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρξουν μέτρα προστασίας της κυβέρνησης σε επιχειρήσεις, τότε το σενάριο για 100.000 λουκέτα για 250.000 είναι το πολύ καλό σενάριο. Μπορεί να είναι χειρότερο. Άρα χρειάζεται μια διαχείριση. Σε αυτή τη διαχείριση κάναμε προτάσεις, βεβαίως. Σας λέω μερικές από αυτές. Θα πρέπει να υπάρξει τρόπος να πάρουν χρήματα όλες τις επιχειρήσεις. Και αν χρησιμοποιούμε πάντα το άλλο των τραπεζών, είπαμε δώστε κεφάλαια 5 έως 10.000 μέσω της ΑΔΕ στις επιχειρήσεις, ώστε να καταφέρουν να έχουν κεφάλαιο για να μπορούν να ξεκινήσουν. Κεφάλαιο κίνησης. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε εργασία. Άρα, αντί να κάνουμε επιδότηση ανεργίας, σας κάνουμε επιδότηση εργασίας. Δηλαδή, εργαζόμενους επιχειρήσεις που τους πληρώνεις ή το μισθό ή πληρώνεις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα, εξυπηρετείς διπλό σκοπό. Και χτυπάς την ανεργία και στηρίζεις επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο. Τρίτον, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν να μην έχουν όλα αυτά τα ζητήματα που σήμερα βάζει η κυβέρνηση, όπως παράδειγμα, μέχρι τις 29 του μηνός λέει πρέπει να κάνετε φορολογικές δηλώσεις. Μα είναι δυνατόν όταν απλή αριθμητική έχουμε 2,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν γίνει, 100.000 αυτές που αντέχει το σύστημα. Όταν λες να γίνουν, άρα θεωρείς ότι θα γίνουν. Και γιατί μας νοιάζει αυτό, μας νοιάζει, γιατί ουσιαστικά την προκαταβολή και τις μειώσεις προκαταβολής, το καινούριο επιτρέψιμο ανέκδοτο είναι πρώτα θα το πληρώσουν και μετά θα τα πάρουν πίσω. Μα δεν έχουν τις αντοχές, γιατί είχαν τις αντοχές, δεν θα έκαναν κεφάλαια κίνησης να πληρώσουν το 100% προκαταβολή που είναι δανεισμός. Άρα θέλω να πω ότι εδώ πρέπει να πάρουν αποφάσεις που καταλαβαίνουν ότι, συγγνώμη για την έμφαση, δεν μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε όλες αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Τα θέματα φορολογίας πρέπει να πάνε πίσω. Το θέμα ενοικίων. Βάλαμε μέσα επιχειρήσεις τα ενοίκια που είναι του τουρισμού. Προσέξτε, βάλαμε δηλαδή το εστιατόριο. Και αν το εστιατόριο δεν έχει δουλειά, την ίδια στιγμή το εμπορικό δίπλα το τουριστικό μαγαζί έχει δουλειά. Είναι δυνατόν? Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μια λογική σε όλα αυτά. Πιστεύω όμως, και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με αυτό την άποψή μου, ότι μάλλον ο κορονοϊός και το σχέδιο Πισαρίδη με πείθουν και εύχομαι να μην είναι θέση της κυβέρνησης ότι προχωράμε σε μια, ας μην πω εξαφάνιση, σε μια τεράστια μείωση της μικρομεσαίας τάξης, η οποία και αν ακόμα στέκει οικονομικά πρέπει να σκεφτούμε μέχρι να γίνει αυτή η αλλαγή τι θα γίνει με όλα αυτά. Δηλαδή και το σχέδιο Πισαρίδη ουσιαστικά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που δείχνει είναι ότι ο κορονοϊός μπορεί να χρησιμοποιηθεί εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πραγματικά ακριβώς γιατί έχουν τα προβλήματα να είναι γρήγορη και η εξαφάνισή τους. Άρα δηλαδή θα είναι όχημα ίσως για δύσκολες επιλογές. Θα μας βάλετε γυαλιά. Mm-hmm. Και όχι να μας λέει ότι έχω 72 δισεκατομμύρια να μοιράσω, αλλά ξέρετε, δεν πρόκειται να τα πάρετε γιατί εγώ τσακώνομαι η μία υπηρεσία με την άλλη. Κύριε Χατζηφεδοσίου. Προσέξτε, γενικά θεωρητικά συμφωνώ απόλυτα με αυτά που ο καθηγητής κ. Χαριτάκης. Πρακτικά όμως δεν είναι τόσο απλό όσο το ακούμε. Δηλαδή, είχαμε τη χαρά σαν επιμελητήριο να κάνουμε 6 συνεργατικά δίκτυα με μεγάλο κόπο και αγωνιζόμασταν ένα χρόνο να βρούμε τους ανθρώπους να το κάνουν, όταν μάλιστα τους επιδοτούσαμε και με το ποσό των 50.000 για να προχωρήσουν. Είναι θέμα και κουλτούρα, σαν θέμα παιδείας στο αν η αντιμετώπιση είναι αυτή και βεβαίως μέσω μακροπρόθεσμα είναι μια λύση. Αυτό που φαίνεται όμως και αυτό νομίζω ότι με όλα αυτά δεν μπορεί να κρυφτεί σήμερα είναι ότι ακριβώς ο κορονοϊός βοηθάει και νομίζω ότι αυτό το ξέρει ο κ. Χαριτάκης, το καταλαβαίνει, βοηθάει και αυτή τη στιγμή βοηθάει αρνητικά εννοώ και ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δεν αντέχει αυτή την πίεση. Κοιτάξτε, ας πω κύριε Σιαδήμα, έχεις μια επιχείρηση και έχεις μείωση του τζίρου 50% και ταυτόχρονα πρέπει να πληρώσεις φόρους, εισφορές, να πληρώσεις δάνεια. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα πρακτικά, ενώ στο τέλος της ιστορίας θα μπορούσα να συμφωνήσω ότι το μακροοικονομικό σχέδιο της χώρας μας, της οικονομίας μας αυτό, μέχρι τότε πρέπει να βρούμε λύσεις για να δούμε κόσμο να είναι στους δρόμους. Το πτωχευτικό δίκαιο, για παράδειγμα, επιτρέψτε μου, εγώ σας λέω ότι ήμασταν από αυτοί που παλέψαμε, λέγοντας μάλιστα ότι δεν μπορεί το Λουξεμβούργο να έχει 1.000 φτωχές στον χρόνο και λέει 250, αλλά εμείς θέλαμε να επικρατήσει το πτωχευτικό δίκαιο. Είναι μια διαφορά όμως. Στο πτωχευτικό δίκαιο που σήμερα έρχεται στη χώρα, αντιμετωπίζει την πρώτη κατοικία και πρέπει να δούμε πώς το αντιμετωπίζει. Και το κυριότερο, οι διαδικασίες που μπαίνουν στο πτωχευτικό δίκαιο σήμερα είναι εξουθενωτικές. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν εφαρμοστεί ως έχει, ξέρετε, πολλοί κόσμοι θα βγει στον δρόμο. Mm-hmm. Και ενώ από εργαλείο για να πάμε στην ανάκαμψη οικονομίας, θα είναι εργαλείο το οποίο θα έχει τρομερά προβλήματα. Να, γιατί λέμε, ας πούμε, ότι η προστασία της φώτης κατοικίας με κάθε τρόπο είναι σημαντική. Άρα έχει σημασία για τα εργαλεία, έχει πώς τα χρησιμοποιείς. Δηλαδή, ξέρετε, όταν λέμε στην Ευρώπη πτωχευτικό δίκαιο, εννοούμε μια επιχείρηση που αποδεικνύει ότι έντιμα πτώχευσε, δεν τη λένε θα σου πάρω ό,τι έχει και δεν έχει. Και φέρω τα παραδείγματα των χωρών που αναφέραμε, της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ολλανδίας. Άρα, η κατακλείδη, επαναλαμβάνω, σε ένα σχέδιο που αλλάζει όλες τις επιχειρήσεις που επλήγησαν για τον κορονοϊό, να είναι έτοιμο να στηρίξει και οποιαδήποτε αναξιοπρεπή προσπάθεια. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Νίκο Χαριτάκη. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, κύριε Χατζηδοσίου, ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να χαιρετήσουμε την προσπάθεια που γίνεται σήμερα, τα 72 δις όπως θα ονομάζεται που έχονται στη χώρα. Δεν μ' αρέσει όμως να έχουμε μια υπερβολή στον ενθουσιασμό, ότι είναι σημαντικό, αποτελεί εφόδιο για να μιλήσουμε για μια αλλαγή της οικονομίας της χώρας. Μέχρι τότε αυτό μπορώ να πω, ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και μαζί με τις επιχειρήσεις πώς θα επιβιώσουν οι εργαζόμενοι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, δύσκολο, και επιτρέψτε μου, τα αποτελέσματά του θα φανούν Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Μέχρι τότε πρέπει να πάρουμε για να πάρει γενναίες αποφάσεις η κυβέρνηση, ακριβώς για να προστατεύσει επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Χθες είχατε και μία σύσκεψη, έτσι, τηλεδιάσκεψη και με τον Μαργαρίτη Σκοινά, έτσι, τον κομισάρι. Εξαιρετικός, πρέπει να πω, εξαιρετικός. Ναι, εκεί τώρα, τι καταλάβατε εσείς? Θα σας πω, πρώτον, είχε προβλέψει το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι αλήθεια, ότι σε 7 ώρα χτες το απόγευμα μας είχε πει ότι θα προχωρήσουμε συμφωνία, δηλαδή θα κλείσει συμφωνία το πρωί, και αυτό το γνωρίζαμε. Το δεύτερο είναι ότι μας κάλεσε, όπως και εμείς ζητήσαμε, και θέλουμε να ζητήσουμε να δούμε τρόπους χρηματοδότησης προγραμμάτων για επιχειρήσεις απευθείας από την Ευρώπη. Είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Και πρέπει να πω ότι συνολικά έδωσε μια άλλη οντότητα, δηλαδή πρέπει να δούμε, και σε αυτό δεν έχω καμία αντίρρηση, την ανάπτυξη της οικονομίας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας και από εκεί έχουμε ένα τεράστιο μέρος των πόρων μας. Και άρα να δούμε και προγράμματα, αλλά και λογικές και επιχειρηματικές λογικές, οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε ένα πιο συγνώμη σύστημα. Παραδείγματος χάρη, η προσπάθειά μας.